αυτό για να περάσουμε έτσι και στα υπόλοιπα θέματα, να δούμε και το σύμφωνο της μετανάστευσης και να κάνουμε και μια ωραία κουβέντα. Καλησπέρα με την κυρία Έλληνα Κουντουρά, ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου υποψήφια. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Να σε ευχηθώ και καλή επιτυχία, γιατί και προσωπική φίλη Έλληνα, να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι 5 χρόνια στην Ευρωβουλή κάναμε τουλάχιστον η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ όλα όσα μπορούσαμε για να διεκδικήσουμε καλύτερη ζωή για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά πάνω απ' όλα να στηρίξουμε ως εθνική ομάδα, θα πω όλοι μαζί, τα συμφέροντα και τα ωφέλη για την πατρίδα μας. Και αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο με τα δικά σας ενότητα της Ευρωβουλής. Βεβαίως. Χθες υπήρξαν ανάμεικτες αντιδράσεις σε σχέση με την ψήφιση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση. Ναι, ναι. Πολλοί μίλησαν για μια ιστορική εξέλιξη υπό την έννοια ότι ήταν σχεδόν 8 χρόνια διαπραγμάτευση, έτσι. Και κάποιοι είπαν ότι ενταφιάζεται η έννοια της αλληλεγγύης διαπαντός στην Ευρώπη. Εσείς πώς το διαβάζετε αυτό που ψηφίστηκε χθες? Η Ευρωπαϊκή Αριστερά ήταν απέναντι πάντως. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε ένα δίκαιο σύμφωνο μετανάστευσης. Δυστυχώς όμως απογοητευτήκαμε πάρα πολύ, γιατί τα δύο πολύ σημαντικά που διεκδικούσαμε ήταν καταρχήν υποχρεωτική αναλογική μετεγκατάσταση και φυσικά το δεύτερο να έχουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Τίποτα από τα δύο δεν έγινε. Όταν έγινε η διαπραγμάτευση του Συμβουλίου και της Κομισιόν, αυτό που έγινε τελικά είναι, ειδικά για την Ελλάδα, να υπάρχει μια ελαστική αλληλεγγύη. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι χώρες υποδοχής, που δυστυχώς η χώρα μας έχει υποστεί αυτό το μεγάλο βάρος της μετανάστευσης, θα είναι σε εισαγωγικά υποχρεωμένοι να είναι φυλακή ανθρώπινων ψυχών. Και αυτό θα γίνεται επιπληρωμή. Αυτή είναι η ελαστική αλληλεγγύη. Ναι. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Πραγματικά θεωρώ ότι χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να υπάρξει αυτή καταρχήν η αναλογικότητα. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια οπισθοδρόμηση όλο αυτό. Και δυστυχώς δεν αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ισότιμα τις συνθήκες του προσφυγικού και του μεταναστευτικού. Η πολιτική σας ερμηνεία για το πώς φτάσαμε ως εδώ ποια είναι? Έχει να κάνει με το φόβο της επελάβνουσας ακροδεξιάς? Αυτό είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία και θα σας πω ότι ακόμα και μέχρι σήμερα το κομμάτι που αφορά την ακροδεξιά ατζέντα, που βλέπουμε ότι παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις στην Ευρώπη, δυστυχώς θα χτυπήσει άσχημα την κοινωνία. Γιατί ξέρετε, αν οι ακροδεξιές, οι συντηρητικές ακροδεξιές δυνάμεις πάρουν την πλειοψηφία, θα συγκρουστούν με τις δημοκρατικές προοδευτικές και τότε χαμένη θα είναι η κοινωνία. Και θα σας πω το εξής. Αυτό που εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι μέχρι τώρα ο μπαλαντέρ τουλάχιστον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν το Renew. Το Renew είναι οι φιλελεύθεροι. Τώρα οι φιλελεύθεροι χάνουν δυνάμεις. Η ακροδεξία, από ό,τι φαίνεται, έχουν, πώς να το πω, λόγω της φτώχειας, λόγω των ανισοτήτων, λόγω της λιτότητας, λόγω του διχαστικού λόγου, όλα αυτά που υποφέρουν οι απλοί πολίτες, έχουν βρει έναν τρόπο να τους παγιδέψουν και να τους πείσουν ότι αυτή είναι η λύση. Άρα βλέπουμε... Μήπως η διαχείριση όμως του μεταναστευτικού, αυτή που έχει γίνει μέχρι σήμερα, τροφοδότησε και αυτές τις ακροδεξιές φωνές? Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Νομίζω και γενικότερα ο τρόπος που σε κάθε χώρα πολιτεύονται οι εκάστοτε κυβερνήσεις δημιουργούν πολλές φορές, όπως και στη δική μας την περίπτωση, οργή και απογοήτευση. Γιατί όταν κάποια στιγμή θεωρείς ότι οι δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις είναι αυτές που θα σε προστατεύσουν και τελικά τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά, ναι, θεωρώ ότι αυτές οι ακροδεξιές φωνές βρίσκουν έδαφος να πείσουν ότι μπορεί να είναι η λύση. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γι' αυτό και αυτές οι ευρωεκλογές, ειδικά 9 Ιουνίου, θα είναι μια πολύ μεγάλη αναμέτρηση δυνάμεων. Και ξέρετε κάτι, δεν θα είναι μόνο αναμέτρηση δυνάμεων στην Ελλάδα, θα είναι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει αποχή, να συμμετέχουμε όλοι. Κάπου άκουσα έτσι κάτι πολύ έξυπνο, ότι αν δεν ψηφίσουμε, είναι σαν να δίνουμε το κλειδί του σπιτιού μας σε κάποιον άγνωστο να έρθει
Και είναι πολύ, είναι σαφές αυτό. Γι' αυτό και εμείς, επειδή, ως ευρωβουλευτές, θα σας πω. Ψήφισατε εσείς, κυρία Κουντουρά, ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε το νέο σύμφωνο? Όχι. Όχι, έτσι. Πήγε με τη γραμμή της αριστεράς. Δεν είναι θέμα γραμμή αριστεράς. Είναι θέμα, αν θέλετε, λογικής. Δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει μια αποθήκη ψυχών. Έχει γίνει η Ελλάδα αποθήκη ψυχών. Έγινε και επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και επί στη συνέχεια κάποια πράγματα βελτιώθηκαν. Γι' αυτό ακριβώς ζητούσαμε την αναλογικότητα. Δεν το πετύχαμε. Άρα τι να ψηφίσουμε, κάτι που κάνει κακό στην πατρίδα μας? Το άλλο έκανε καλό στην πατρίδα μας. Καλό στην πατρίδα μας, ας πούμε. Συγγνώμη. Η Μόρια έκανε καλό στην πατρίδα μας. Και η Δομένη έκανε καλό στην πατρίδα μας. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η πολύ μεγάλη προσφυγική κρίση που ήταν το 2016, που τη διαχειρίστηκα και εγώ ως Υπουργός Τουρισμού, αν μη τι άλλο, ήταν με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τρυφερότητα, με αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους. Στη Μόρια ούτε αγάπη είχαμε, ούτε τρυφερότητα. Όχι, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Ωραία, μην σας δείξω τις εικόνες και στενοχωρηθούμε. Όχι, όχι. Οι εικόνες είναι τραγικές. Τραγικές είναι οι εικόνες. Μα με συγχωρείτε, δεν μιλάω για το τι τράβηξαν οι άνθρωποι προς Θεού, αλλά το πώς διαχειριστήκαμε εμείς το προσφυγικό. Με αυτή την έννοια το λέω. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει μετανάστευση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και επειδή εγώ ξέρω. Ασχολούμαι και με την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις και καθόλου χρηματοδότηση για να στηρίξουμε γυναίκες και παιδιά μετανάστριες. Εδώ δεν μπορούμε στην Ελλάδα να στηρίξουμε τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία και πάνε να βρούνε, αν θέλετε, προστασία στις αρχές και αντί, ενώ καταγγέλουν βία και απειλές και ζητάνε προστασία, να βγαίνουν από το αστυνομικό τμήμα και να δολοφονούνται. Και επίσης δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε, από ό,τι φαίνεται, αυτό το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα με ευθύνη πάλι της κυβέρνησης. Ξέρετε, είναι πολιτική βούληση αυτό. Και τα χρήματα, για να έρθω και στο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αυτό είναι επίσης επίκαιρο, σε όλες τις χώρες δόθηκε για ένα και μόνο λόγο. Επειδή η πανδημία μας έφερε πάρα πολλά κακά και φυσικά πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε ελευθεροί επαγγελματίες, είτε μικρομεσαίοι, χτυπήθηκαν πολύ άσχημα, με βάρη, χρέη, δάνεια. Ανταυτού, το Ταμείο Ανάκαμψης, πάλι με πολιτική βούληση της σημερινής κυβέρνησης, πηγαίνει σε λίγους και ισχυρούς. Και ενώ όλες οι άλλες χώρες το έχουν διαχειριστεί πολύ καλύτερα και μάλιστα με διακομματική επιτροπή για τη διαφάνεια. Αυτό που προτείναμε κι εμείς και φυσικά η κυβέρνηση το αρνήθηκε. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε δημοσιεύματα τα οποία μέσω καταγγελιών προς την Ευρώπη για τα ευρωπαϊκά χρήματα έχουν φτάσει ακόμα και στην Επιτροπή Όλαφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Επιτροπή Ανταγωνισμού εδώ στην Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται επίσης, να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα δημοσιεύματα, θα κάνουν έλεγχο να δούνε που πήγαν αυτά τα ευρωπαϊκά χρήματα και γιατί πήγαν σε κάποιες εταιρείες με ανάθεση, χωρίς διαγωνισμό ή με ένα. Με περνάνε από το ελεκτικό συνέδριο ό,τι γίνεται από διαδικασία Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν τα δίνει η κυβέρνηση, αποφασίζει και τα δίνει στο Μελιγκόνι, στην Ελλάδα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, όλες οι συμβάσεις περνάνε από το ελεκτικό συνέδριο, γιατί όταν ήμουν εγώ υπουργός ήξερα ότι από ένα όριο και πάνω. Ναι, εντάξει, όταν μιλάμε για 2,5 δις, δεν νομίζω ότι περνάνε τα 10 χιλιάρικα. Ναι, όταν είναι όμως. Δηλαδή, καμία μεγάλη εταιρεία δεν πήρε 10 χιλιάρικα, υποθέτω. Θα μου επιτρέψετε, αν είναι όμως 100 χιλιάρικα και τα παίρνουν σε διαφορετικές. Εννοείται σπάσιμο συμβάσιμο. Στην περίφημη κατάσταση. Γι' αυτό γίνεται η καταγγελία. Αλλά θα δούμε την καταγγελία. Απαγορεύεται. Είναι ακριβώς όπως σας το λέω. Η ανάθεση απαγορεύεται. Σας κατηγορεί η κυβέρνηση. Νομίζω ότι δεν είναι ανάθεση. Ανάθεση είναι. Θα δούμε. Όταν, θα φανεί στην έρευνα. Όταν δεν υπάρχει σε ένα διαγωνισμό άλλο διαγωνιζόμενο, είναι ανάθεση. Θα το συζητήσουμε όταν έχω τα στοιχεία. Δεν ξέρω. Σας κατηγορεί πολλές φορές η κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων. Ότι στρέφεστε κατά της χώρας μόνο και μόνο για μικροκομματικά ωφέλη. Όπως. Αυτό το παράδειγμα που φαίνεται τώρα με αφορμή δημοσιεύματα, διάβασα τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ που υιοθετούν τα δημοσιεύματα. Μα δεν είναι δημοσιεύματα, υπάρχουν καταγγελίες. Όχι, καταγγελίες. Μισό λεπτό. Η καταγγελία, πάω και εγώ αύριο το πρωί στο Υπουργείο. Υπάρχει καταγγελία, κάνω μια καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και υπάρχει καταγγελία και στην Επιτροπή Όλαφ. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει η έρευνα. Δεν σημαίνει ότι ξεκινήσει καταδίκη. Εγώ δεν είπα ότι καταδικάστηκε. Αλλά αν ήθελε η κυβέρνηση να έχει διαφάνεια,
θα έκανε όπως όλες οι υπόλοιπες χώρες, τα κράτη-μέλη, μία διακομματική επιτροπή και να μας λέει πού πάνε τα χρήματα. Νομίζω ότι πολλές χώρες βρίσκονται σε έρευνα. Εμείς... και η Ισπανία και η Ιταλία και άλλες χώρες. Αυτό δεν μας αφορά. Εμάς μας αφορά η πατρίδα μας. Το λέω επειδή το λέτε διακομματική συμφωνία. Ναι, γιατί ναι. Λοιπόν η πατρίδα μας και η κυβέρνηση σημερινή δεν θέλει να υπάρχει διαφάνεια. Μία διακομματική επιτροπή, ναι. Να δούμε πού πάνε τα χρήματα. Εντάξει. Να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Να μην μας λέτε ότι εμείς καταγγέλουμε. Mm-hmm. Δεν καταγγέλουμε. Εμείς προσπαθούμε να μάθουμε πού πάνε τα χρήματα και από ό,τι γνωρίζουμε είναι σε 10 αφημοί. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λέτε σε 10 αφημοί. 1,5 δις δεν είναι 10 αφημοί. Πήρανε. Απλών πολιτών εταιριών είναι. Εταιριών, ναι. 1,5 δις πήραν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, πήραν και άλλα προγράμματα όμως. Ωστόσο, είναι ΕΣΠΑ, ήταν... Όχι, δεν είναι έτσι. Μισό λεπτό. Θα το συζητήσω. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήρθε για συγκεκριμένο σκοπό στις μικρομεσαίες. Δεν ήρθε για μεγάλα έργα. Ήρθε για αυτούς που επλήγησαν. Ναι. Παραδείγματος χάρη. Δεν είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες το μισό λεπτό. Μία άλλη έρευνα που γίνεται, επειδή το θίξατε το θέμα, είναι ότι. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει έναν όρο που λέει ότι εταιρείες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να έχουν χρηματοδότηση, δανειοδότηση από τις τράπεζες, δεν θα έπρεπε να είναι επιλέξιμες. Επιλέξιμες θα έπρεπε να είναι οι άλλες οι οποίες δεν έχουν την πρόσβαση. Ανταυτού λοιπόν κατηγορούν συγκεκριμένες εταιρείες. Να είστε της άποψης να πάρουν εταιρείες οι οποίες δεν έχουν την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, αν καταλαβαίνω καλά, να πάρουν το Ταμείο Ανάκαμψης στα χέρια τους. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Πώς θα γίνει αλλιώς. Είπα ότι πρέπει να διανεμηθεί αναλογικά σε όσους έχουν ανάγκη. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός. Δεν είναι φιλανθρωπικό το Ταμείο. Όχι, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Όχι, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Σε όσους έχουν ανάγκη, σε όσους μπορούν να πάρουν τα προγράμματα και να τα υλοποιήσουν. Διότι στο παρελθόν έχουμε δει άπειρα προγράμματα να τα παίρνουν εταιρείες, να μην τα υλοποιούν ποτέ. Και να τα επιστρέφουμε πίσω. Μου επιτρέπετε να σας πω ότι τα προγράμματα, παραδείγματος χάρη, όπως είναι τα ΕΣΠΑ, τα κριτήρια τα βάζει ο εκάστοτε υπουργός. Να σας θυμίσω λοιπόν. Το ίδιο συνέβαινε και πριν. Ναι, να σας θυμίσω. Ναι, το ίδιο. Με τη μόνη διαφορά που όταν ήμουν εγώ υπουργός, ας πούμε, φρόντιζα να πάνε τα χρήματα στις τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη. Όχι στα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία που θα μπορούσαν και να δανειοδοτηθούν. Δείτε σήμερα τι γίνεται. Ο κύριος. Ο Γιάννης ο Χατζηθεοδοσίου, τι λέει? Λέει ότι μόνο 3% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορούν να μπουν στα προγράμματα ΕΣΠΑ, γιατί τα κριτήρια που μπαίνουν από τον εκάστοτε υπουργό είναι απαγορευτικά. Όταν λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να πάρουν τα προγράμματα, τότε για ποια αναλογικότητα μιλάμε? Και θα σας φέρω ένα πολύ σοβαρό παράδειγμα, το οποίο είναι και εμπεγμός που έχει συμβεί και είναι και, πώς να το πω, κατακριτέο. Όταν βγήκε το πρόγραμμα για τις τουριστικές επιχειρήσεις, για την αναβάθμιση, την ψηφιακή, τα τετράστερα και τα πεντάστερα πήραν όλα τα χρήματα, τα τρίστερα μείναν απ' έξω και έγινε χαμός, γιατί τα τρίστερα είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Σας πληροφορώ, ο εμπεγμός ήταν διπλός, να σας πω γιατί. Γιατί βγήκε η κυβέρνηση και είπε, ξέρετε, τα τρίστερα, αν γίνουν τετράστερα, να σας κάνουμε τη χάρη να μπουν στην μισό λεπτό. Και τα τετράστερα και τα πεντάστερα, εργαζόμενους απασχολούν. Μισό λεπτό. Δεν στο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ναι. Όταν γνώριζε πολύ καλά ότι τα τρίστερα δεν έχουν την δυνατότητα λόγω κτηριακής υποδομής να γίνει τετράστερο. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση που να νοιάζεται, μια κυβέρνηση που να κάνει διαβούλευση και μια κυβέρνηση που να αξιοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης εκεί που υπάρχει ανάγκη. Λοιπόν, σε σχέση με το. Εντάξει, το σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να θεωρήσει η αντιπολίτευση ότι πιστώνεται κάτι το οποίο εννοώ ότι το γεγονός ότι υπάρχει μια έρευνα αυτή τη στιγμή, ότι είναι κάτι το οποίο έχει δείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό το πώς από την αρχή της πανδημίας, πώς γίνεται η διαχείριση από την κυβέρνηση των συγκεκριμένων πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Εσείς μας μιλήσατε για το σύμφωνο της μετανάστευσης. Όμως στη χώρα μας βλέπουμε ότι αυτά τα θέματα, τα οποία καλώς τα συζητάμε σήμερα, και το Ταμείο Ανάκαμψης και το Σύμφωνο της Μετανάστευσης, ενδεχομένως και την αμυντική επάρκεια που πρέπει να αποκτήσει η Ευρώπη και με ποιους όρους πρέπει να τις αποκτήσει, αλλά δεν είναι αυτά που θα καθορίσουν ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Η ατζέντα φαίνεται ότι είναι άλλη. Ναι, αυτή είναι τη άλλη. Αλλά για το Ταμείο Ανάκαμψης θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι απεντάχθηκαν πάρα πολύ σημαντικά έργα. Όπως παραδείγματος χάρη είναι τα αντιπλημμυρικά. Όπως παραδείγματος χάρη είναι τα έργα ανάταξης του σιδηροδρόμου ή τα έργα συντήρησης των σειραγκών. Αυτή τη στιγμή απεντάχθηκαν.
Ξεχάσαμε τη Θεσσαλία, ξεχάσαμε τους σιδηροδρόμους και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να είναι στη συζήτηση και γιατί δεν πρέπει να το μαθαίνουν οι Έλληνες πολίτες αυτό που συμβαίνει. Ναι, αλλά δεν θεωρείται όμως και το Ταμείο, επειδή μπήκα και εγώ μέσα, οι προϋποθέσεις που ζητάει το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα ποσό, είναι δώρο από τους εισαγωγικά. Το δίνει δωρεάν το κράτος χωρίς να ζητάει πίσω. Και ένα ποσό είναι δανειοδότησης. Είναι 36 δις, 17 δις δάνειο. Αν λοιπόν μια μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να δανειστεί για να μπει στο πρόγραμμα, δεν μπαίνει. Δεν μιλάω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή. Εγώ είπα ότι απεντάχθηκαν τα αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία και απεντάχθηκε και η αναβάθμιση των σιδηροδρόμων. Μπήκαν σε άλλο πρόγραμμα τα αντιπλημμυρικά που ζητάει η χώρα και μπήκαν τα νοσοκομεία. Δεν πήγαν τα νοσοκομεία μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, αλλά όπως και να έχει. Το γεγονός από μόνο το ότι πολλές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση λόγω αυτό, καταδεικνύει ένα πρόβλημα. Καταδεικνύει ένα πρόβλημα. Και δανεισμού, αλλά και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Καταδεικνύει ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί οι μικρομεσαίες είναι το 90% της οικονομίας μας. Άρα λοιπόν θέλει πάρα πολύ προσοχή πώς χειριζόμαστε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως έχετε δίκιο. Δεν είναι το θέμα αυτό. Η οργή και η αγανάκτηση των Ελλήνων αφορά την οικονομία. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πραγματικά σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση όσο αφορά την οικονομία. Αυτά δεν είναι τυχαία που λένε ότι ο μισθός δεν φτάνει ούτε μέσα στα μισά του μήνα. Δεν είναι τυχαίο ότι το στεγαστικό έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα με τα ενίκια που έχουν πάει στο Θεό κλπ. Αυτό που είναι όμως το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο πληθωρισμός, ειδικά στα βασικά τρόφιμα στην Ελλάδα, είναι 2,5 σχεδόν φορές επάνω από ό,τι σε όλη την Ευρώπη. Και θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο εμένα με δυσαρεστεί. Στην Ελλάδα ακόμα υπάρχει σοβαρή ενεργειακή κρίση. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Εμείς από πέρυσι το Φεβρουάριο, επειδή μένω στις Βρυξέλλες, θα σας πω ότι και η βενζίνη αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα έχει έρθει στα προκρίσεως επίπεδα. Εδώ στην Ελλάδα, όταν ακόμα τα καύσιμα, και μας κοροϊδεύουν κιόλας και οι Κύπροι ευρωβουλευτές, δηλαδή γιατί είναι τραγικό. Οι Κύπροι, όπως γνωρίζετε, η Κύπρος μάλλον, παίρνει καύσιμα από την Ελλάδα. Ναι. Τα μεταφορικά κλπ. Πουλάνε ένα 30 τη βενζίνη, γιατί έχουν χαμηλώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα επίπεδα τα ευρωπαϊκά. Εμείς που τους προμηθεύουμε, πουλάμε 2 ευρώ και στα νησιά μας είναι 2,20 και 2,30. Άρα λοιπόν κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση. Δεν προστατεύει τον Έλληνα πολίτη. Το ρεύμα επίσης στην Ευρώπη έχει επανέλθει στα προκρίσεις. Εδώ ακόμα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Προκρίσεις και η Ελλάδα χρηματοδότησε όλους τους λογαριασμούς επί 2 χρόνια. Πώς είναι, και κοιτάξτε τώρα που είπατε τώρα για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τροφίμων, είναι διπλάσιο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι. Τι να κάνουμε, δεν είναι. Όταν να σας διαβάσω τα στοιχεία. 4,5 τα στοιχεία σας δίνω. Θα σας διαβάσω χώρες. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς τώρα. Δεν πρέπει να συζητάμε για να λέμε πράγματα. Στη Γερμανία είναι 4%. Πόσο είναι στην Ελλάδα? 10. Δεν είναι 10 στην Ελλάδα. 5,6. Στα βασικά τρόφιμα είναι 10. 3,2. Εντάξει τώρα, διαλέξτε να πούμε τώρα το πόσο είναι το κρέας. Λέω πόσο είναι. Μα συνολικά βγαίνει. Το ίδιο λέει και η Ελστάτ. Μα η Eurostat το λέει. Δεν ξέρω ποια στοιχεία διαβάζετε. Εγώ διαβάζω συγκεκριμένα στοιχεία. Τι Eurostat διαβάζω. Μάλτα 5,9. Μισό λεπτό. Θα σας πω κάτι άλλο. Ενέργεια 2,8 το Φεβρουάριο στην Ευρώπη, 3% στην Ελλάδα. Ναι, αλλά δηλαδή, Νίκο, δεν είναι δηλαδή, τα νούμερα όπως τα διαβάζουμε. Ναι, δηλαδή, αλλά είναι ακριβώς όπως τα διαβάζουμε. Είναι αναμήνα, μην το ξεχνάμε και αυτό. Τι εννοείται αναμήνα? Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή. Η Ισπανία που είναι η χώρα που κοντινή σε εμάς, πόσο έχει πληθωρισμό? Υπάρχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή όντως με την ενέργεια, ότι δεν επιδοτούσε ακριβώς το κράτος. Γιατί επιδοτούσε ένα μέρος. Δεν ήταν ότι. Και πάλι οι λογαριασμοί ήταν σοκαριστικοί. Ποιο επιδοτούσε, λέω? Το κράτος ήταν σοκαριστικοί. Δεν ακριβώ ποιο επιδοτούσε και τι έπαιρνε, μου επιτρέπετε. Ήταν σημαντικό αφού μα ρωτάει. Να απαντήσω. Λοιπόν, ναι. Όταν εγώ έχω ένα λογαριασμό 150 ευρώ, ωραία, και από τους φόρους μου έρχεται το κράτος και λέει, εγώ θα σε βοηθήσω να πληρώσεις 50 και τα 100 τα βάζω εγώ. Πού πάνε τα χρήματα αυτά? Γυρνάνε πίσω στην εταιρεία που εσχροκερδεί. Άρα λοιπόν εγώ πληρώνω την εταιρεία που είχε υπερκέρδη. Συγγνώμη, οι εταιρείες ρεύματος, με συγχωρείτε, φορολογήθηκαν. Ναι. Ποιος φορολογήθηκε? Οι εταιρείες ρεύματος. Πόσο φορολογήθηκε? 70% θα... θυμάμαι πόσο είχε ψηφίσει, γιατί δεν το ψηφίσατε κιόλας εσείς. Πολύ μεγάλο. Δεν θυμάμαι τώρα, ας πω το ποσοστό πόσο ήταν. Δεν το θυμάμαι τώρα, ας το πω αμέσως. Τα υπερκέρδους φορολογήθηκαν. Με νόμο που πέρασε η κυβέρνηση, τον οποίο δεν τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνω τώρα? Δεν φορολογήθηκαν τα υπερκέρδη, όπως δεν υπάρχει και φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών, όπως και με το σούπερ μάρκετ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Έλληνας αξίζει να ζει με ελεημοσύνη.
Και αυτό συμβαίνει δυστυχώς, αλλά για να το κλείσουμε και να πάμε και σε πιο ευρωπαϊκά θέματα, εγώ θα ήθελα να σας πω... 33% ήταν ο φόρος. Θα ήθελα να σας πω ότι, και είναι και πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι αυτή η πενταετία, τουλάχιστον στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη, ήταν μια μεγάλη νίκη, γιατί... τα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας αντιμετωπίστηκαν. 20 με 25 του μηνός, να ξέρουν ότι οι τηλεθεατές μας, ότι θα ψηφίσουμε επιτέλους την οδηγία για την έμφυλη βία. Και θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι θα ποινικοποιηθούν πάρα πολλές μορφές έμφυλης βίας, όπως επίσης και ότι ζητάμε να υπάρχει οριζόντια εκπαίδευση στις αρχές, στους δικαστές, στους ιατροδικαστές, στους ψυχολόγους, στους κοινωνιολόγους. Γιατί όπως βλέπουμε στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, δεν αρκεί ένα εγχειρίδιο, πρέπει να υπάρχει επίσης και χρηματοδότηση. Γιατί όταν υπάρχουν μόνο 20 δομές για τις γυναίκες που θέλουν να προστατευτούν σε ολόκληρη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, επειδή οι γυναίκες φοβούνται να το καταγγείλουν, θα πρέπει να νιώθουν ασφάλεια και θα πρέπει, επειδή φεύγουν συνήθως με ένα παιδί και χωρίς καθόλου οικονομική βοήθεια, να μπορεί η πολιτεία να τους το προσφέρει. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο δυστυχώς πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εγώ έχω σκοπό, μόλις ψηφιστεί αυτή η οδηγία, να απευθυνθώ στον Υπουργό Δικαιοσύνης, να του πω ότι το 2006 ψηφίσαμε το νόμο για την ενδοοικογενειακή βία που δίνει προστασία στην μητέρα και στο παιδί από το δράστη. Όταν το οικογενειακό δίκαιο το 2021-22 πότε ψηφίστηκε, έρχεται σε σύγκρουση, διότι αγνοεί την κακοποίηση επειδή βρίσκεται σε δικαστική διαδικασία. Μάλιστα. Και λέει ότι θα το λαμβάνει υπόψη μόνο εάν τελεσιδικήσει η δίκη. Μέχρι τότε λοιπόν ο δράστης που είτε έχει κακοποιήσει τη μητέρα ή έχει, αν θέλετε, κακοποιήσει το παιδί, για να γραφτεί ακόμα και στο σχολείο το παιδί, θέλει την υπογραφή του. Διότι αγνοούν την κακοποίηση και έρχεται και συγκρούεται ο ένας νόμος με τον άλλον για την απομάκρυνση και την προστασία των θυμάτων. Άρα λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι και το θέμα της παραβατικότητας των ανηλίκων είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και οφείλει η κυβέρνηση επίσης να χρηματοδοτήσει, δεν έχει καθόλου κοινωνική ατζέντα. Και στο Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι για να σας πω, δεν υπάρχει κοινωνική ατζέντα. Υπήρχε μόνο ένα κοινωνικό θέμα για ανάπηρους και αυτό έκανε και διάκριση. Βοήθεια στο σπίτι πιλωτικό, το οποίο έκλεισε κιόλας, δεν κάλυψε. Από 16 χρονών μέχρι 65, από 0 ηλικία μέχρι 16 τους άφηνε έξω και από 65 και πάνω. Και μία επιμόρφωση κάποιων ανέργων. Δεν υπάρχει άλλη κοινωνική, αν υπάρχει κοινωνική πολιτική, μέσα το κλείνει πολίτες, σε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Επειδή όμως είπατε για τα κέρδη... Και δεν υπάρχουν και χρήματα τα οποία θα δοθούν έτσι ώστε να προλάβουμε άλλες γυναικοκτονίες. Μόνο μία πρόταση θα πω, γιατί αναφέρθηκε πριν. 90% φορολογήθηκαν οι εταιρείες παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τον 9 μήνο Οκτωβρίου 2021 ως Ιουνίου 2022. Τα υπερκέρδη δηλαδή φορολογήθηκαν. Για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Για όσο κράτησε η ιστορία με τις εταιρείες. Και με το φόρο να θεωρείται εκπιπτόμενος. Όχι, αυτό είναι για τα δηληστήρια, δεν ήταν για τις εταιρείες. Σήμερα όμως και το ΦΠΑ, αλλά και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω τι πήγε, κυρία Κουντουρά, πολύ ψηλά. Ξέρετε κάτι. Όχι, τα πήγε, τι να κάνω. Εγώ φταίω σε αυτό. Και πάλι μου τσιτάξει αυτό. Μέσα σε ένα χρόνο είναι 5,5 δις. Νομίζω είναι ένα πολύ σοβαρό ποσό που φεύγει από τις τσέπες των Ελλήνων όταν έχουν στην Ευρώπη τρεις φορές μεγαλύτερους μισθούς και αγοράζουν τα προϊόντα τρεις φορές λιγότερο και ο Έλληνας έχει τρεις φορές μικρότερο μισθό και τα ίδια προϊόντα τα αγοράζει τρεις φορές πιο ακριβά. Στις Βρυξέλλες που είστε τρεις φορές φτηνότερα τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλέστε μας μια φορά, θα έρθω με κάμερα να τραβήξω τα προϊόντα που είναι τρεις φορές φτηνότερα. Λοιπόν, αυτούς που καλείτε, να τα τραβήξουμε μαζί. Είναι έτσι ακριβώς. Ελπίζω να εκλεγείτε ξανά και να με φωνάξετε να τα τραβήξουμε μαζί φωτογραφίες. Κυρία Κουντουρά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και επιτυχία. Μάγκη Δούση.